δεν είστε. Ναι, κάτι μου λέγατε για ναι. το Instagram. Λοιπόν, επειδή είμαστε και αυτοί οι άνθρωποι, εμείς μετά από αυτή τη συνέντευξη έχουμε στήσει καραούλη και παρακολουθούμε τα social media του Γρηγόρη και ανέβασε μία ρίση του Αριστοτέλη. Η κακία είναι μία ανοησία για εκείνους που δεν έχουν καταλάβει ότι δεν ζούμε για πάντα. Α, πότε το ανέβασε αυτό? Το ανέβασε σήμερα το πρωί, τι ώρα, παιδιά, πριν από λίγο. 10 και. Το παίξανε και άλλες εκπομπές το θέμα. Ποιο, τη συνέντευξη εννοεί. Η συνέντευξη βεβαίως, μα είναι αυτή τη στιγμή. Είναι μήπως ακούστηκε κάτι που δεν του άρεσε. Εγώ πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι. Πολύ γιατί να είναι προς την κόκλα, αποκλείεται. Εκτός και αν είναι κάτι δικό του. Όχι. Καλά, εγώ νομίζω ο Γρηγόρης είναι... το έχει αυτό με τη φιλοσοφική αναζήτηση. Όχι, όχι. Μπορεί, εγώ συμφωνώ με τη Φέη. Μπορεί να άκουσε κάποιο σχόλιο που να μην του άρεσε και να. Γιατί κακία δεν περιέχεται μέσα σε αυτά που είπε, όχι. Όχι. Παιδιά, κοπέλα, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, ειλικρινά, να λέμε και τις αλήθειες. Απλώς άνοιξε μία χαραμάδα, λίγο πιο προσωπική σε κάποια πράγματα, τα οποία σχολιάστηκαν. Όπως όλοι συνεντεύξεις. Αφού κάνει πρωινή εκπομπή, δεν είπε τίποτα εκεί. Βέβαια, δύο ώρες. Και εκεί καραούλι. Δύο ώρες. Πολύ ωραία εκπομπή κάνει ο Γρηγόρης τη Σφαίρα. Πάρα πολύ μου άρεσε. Δύο ώρες την άκουσα, είπε κάποια πράγματα και έχουμε επιλέξει κάποια αποσπάσματα. Εσύ δύο ώρες δηλαδή από το πρωί άκουσα τον Γρηγόρη. Ήταν τα ακουστικά. Ένα θα σου πω, Φαΐ, έβαλε έξι φορές. Γι' αυτό ήσουν κάποια στιγμή με ακουστικά σε κάποιο. Και εγώ με ποιο μιλάει, λέω. Καλά. Εγώ σκέφτηκα βλέποντας τη τουτούρη με τα ακουστικά ότι κάτι ερωτικό ρε παιδί μου. Και μιλούσε στο τηλέφωνο. Και λέω γιατί δεν έρχεται μέσα στη σύσκεψη. Κρίμα. Κρίμα. Δεν ήταν αυτό. Για σκέδαση, με τα παγούδια. Έξι φορές θα σας πω μόνο αυτό και θα δούμε τα αποσπάσματα που επιλέξαμε. Έβαλε το τραγούδι του Βαρθακούρη Βράδια Εξημέρωτα. Έξι φορές. Τι υπονοεί. Τι υπονοεί. Έξι. Αυτό το τραγούδι Βράδια Εξημέρωτα. Σήμερα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο παράξενη ημέρα αυτό της Παρασκευής. Εμείς χατήρι σε τρελό δεν χαλάσαμε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαι μια σκιά. Δώσε! Τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Παρασκευή είναι σήμερα. Πάμε για μουσική, παιδιά. Δώστε. Δώστε. Πιείτε ακούγοντας μουσική. Καθίστε. Πίνοντας. Τσικιτή, παμ, παμ. Φεγγάρι μου χλωμό. Ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο. Δώσε. Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Γεια σου, ρε Χρήστο Παζή. Πόσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα. Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε, θα ξαφύγω. Δεν υπάρχει διευθυντή στο σφαίρα. Εμείς σημειώναμε και την ώρα. 9 και 5, 9 και 10, 9 και 22.